Κύριε Αλήνου, ο κύριος Πρόεδρος ε, με μεγάλη υπομονή έχει ακούσει όλες τις, τη, όλη τη βεντάλια της επιστήμης. Ε, ένα μέρος των ερωτημάτων των παρατηρήσεων κύριε Πρόεδρε κάπως απαντήθηκαν από τους επιστήμονες. Ναι. Και... Καταρχάς να πω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτή που διεξάγεται και ας ελπίσουμε να είναι το ίδιο μεγάλο και το ενδιαφέρον των ακροατών μας και των τηλεθεατών μας από το διαδίκτυο. Ε, Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι α, ακούστηκαν πολλά πράγματα κρίσιμα και ενδιαφέροντα σε σχέση με το αρχικό ερώτημα που έθεσα και το οποίο με ταλανίζει εμένα, με βασανίζει. Ε, οφείλω να σας, να σας πω πως καταλήγω ακόμα περισσότερο στη διαπίστωση ότι αυτή η ραγδαία ε, επιδείνωση της πανδημίας στη χώρα μας. Ε, μέσα σε ένα μήνα είχαμε τέσσερις φορές περισσότερα κρούσματα Τέσσερι φορέ περισσότερου θανάτου, α πάμε στον ασφαλή αριθμό, γιατί τα κρούσματα μπορεί να είναι και πολύ περισσότερα και να μην καταγράφονται. Τέσσερι φορέ περισσότερου θανάτου από ό,τι στου 7 πρώτου μήνε τη πανδημία. Κατά την άποψή μου, αυτό δεν ήταν αναπότρεπτο να συμβεί. Μπορούσαμε να το είχαμε αποφύγει. Και εκεί νομίζω ότι αυτό όλο συνέβη, επειδή υπήρξε ένα εφησυχασμό. Εφησυχασμό που βεβαίω αφορά του πάντε, αλλά κυρίω τον τόνο τον δίνουν αυτοί οι οποίοι διαχειρίστηκαν με απόλυτα επικοινωνιακό τρόπο την πρώτη φάση της πανδημίας που ήταν θετική και όλοι το είπαμε ότι ήταν θετική. Την διαχειρίστηκαν χωρίς, με έλλειψη σχεδίου, χωρίς σχεδιασμό. Παραμονάχαμε με το μυαλό του στην επικοινωνία και στη σκοπιμότητα αξιοποίηση αυτής της εξέλιξης. Τον διαχειρίστηκαν με έναν αλλά και με μια ιδεολειψία. Διότι <ετόν> ε, το να ανοίγεις τον τουρισμό έτσι όπως τον άνοιξες ε, μπορεί να είναι έλλειψη σχεδιασμού και εραστεχνισμός. Το να μην ε, 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 ενισχύεις, το να έχεις ελλειπή τεστ ή να μην έχεις ε, ε, μη σωστή λειτουργία του ΕΟΔΗ μπορεί να είναι έλλειψη σχεδίου και εραστεχνισμός, αλλά να επιμένεις να μην ενισχύεις το εθνικό σύστημα υγείας να επιμένεις να κάνεις παιχνίδια με τους ιδιώτες κλινικάρχες στην ώρα που κεγόμαστε. Να επιμένεις να μην κάνεις διατίμηση ή συνταγογράφηση των τεστ. Να επιμένεις σε μια λογική που προτάσει το κέρδος ή τα κέρδη των ιδιωτών από τη δημόσια υγεία. Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι ιδεολειψία και την πληρώνουμε αυτή την ιδεολειψία. Έτσι. Τώρα, επιτρέψτε μου κάποιες ε, επισημάνσεις εδώ. Πέντε λεπτά έχουμε ε, Ποιο πιο, σύντομα ενδεχομένω. Νομίζω ότι η μεγάλη συζήτηση, η πιο κρίσιμη συζήτηση που, 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 ξεκινάει τώρα έχει να κάνει τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Διότι, ακούστε, όλα, όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν και θα υποθούν σε σχέση με τις ευθύνε είναι μια συζήτηση η οποία θα συνεχιστεί, θα έχει βάθος χρόνου. Οι ευθύνε, οι εγκληματικέ ευθύνε, είτε τη αδράνεια, είτε τη αμέλεια, είτε τη ιδιοληψία, θα καταγραφούν, γιατί εδώ έχουμε την ανθρώπινη ζωή να κινδυνεύει. Αλλά δεν είναι η ώρα τώρα. Διάβασα για κάτι δημοσιεύματα, για εξεταστικέ επιτροπέ. Δεν είναι η ώρα τώρα. Τώρα πρέπει να δώσουμε τη μάχη. Θα έρθει κάποια ώρα, βέβαια. Κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή θα, έρθει. θα έρθει η ώρα, και έτσι είναι το δίκαιο στη δημοκρατία, <laughs> όλα να καταγράφονται και οι ευθύνε να επιμερίζονται. Αλλά τούτη την ώρα πρέπει να δώσουμε τη μάχη και τη δίνουν τη μάχη του την ώρα στην πρώτη γραμμή. Νοσηλευτέ, γιατροί, ε, με κάποιου από του συνδεδεμόνε μα σήμερα βρίσκονται στη μάχη στην πρώτη γραμμή, είτε στην πρωτοβάθμια φροντίδα, είτε στα. Άνθρωποι τη τοπική αυτοδιοίκηση, δημόσιας δημόσια υγεία, καθαριστέ, όλοι εργάτε σε καθαριότητα, όλοι. Άρα λοιπόν. Ε, το θέμα είναι να δώσουμε τη μάχη όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται για να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία και την, και την ανθρώπινη ζωή. Νομίζω λοιπόν ότι ε, με, με τίτλους θα τα πω η ανάγκη να ανοίξουν ιδιωτικέ κλινικές να, σε, σε, περιστατικά COVID και να υπάρξει αποσυμφόρηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι επιτακτική. Η ανάγκη να υπάρξει συνταγογράφηση των τεστ για να μπορέσουμε από εδώ και στο εξή να έχουμε μια εικόνα καθαρότερη της πορείας της πανδημίας είναι επιτακτική. Η διαφάνεια στα, δημόσια, στα, στη, στη, στα στοιχεία τα επιδημιολογικά είναι κρίσιμο θέμα. Όπω και η διαφάνεια σε σχέση με, την, με τα πρακτικά τη Επιτροπή. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν δίνονται. Αν όχι στη δημοσιότητα, τουλάχιστον στη Βουλή, στα κόμματα. Και εδώ υπάρχει και ένα θέμα, ότι είναι και δύο και τρει οι Επιτροπέ. Εδώ πρέπει να υπάρξει διαφάνεια α, και δημόσιο έλεγχο. Η ενίσχυση του εσύ. Κρίσιμο θέμα. Τούτη την ώρα που μιλήσατε ε, για την, την απώλεια ας πούμε, ηθικού μιας μεγάλης μερίδας ανθρώπων που βρίσκονται εκεί στην πρώτη γραμμή και δίνουν τη μάχη, την ίδια στιγμή που έχουμε ανθρώπους που είναι, νοσηλεύονται και χάνουν και τη ζωή τους, υπάρχει η απόφαση να μην γίνει, να μην πληρωθούν οι υπερορίες των νοσοκομιακών γιατρών. Αυτό είναι αδιανόητο κατά την άποψή μου. Και βεβαίως η συνολική ενίσχυση του, του Εθνικού Σύστηματος Υγείας, διότι νομίζω ότι αυτή είναι μια κουβέντα που θα πρέπει να μας ε, ακολουθεί από εδώ και στο εξής. Πολύ εύστοχο το παράδειγμα ότι ε, κάνουμε εξοπλισμούς για να μην υπάρξει αποτρεπτικά. κάποια στιγμή αποτρεπτικά. Μη τυχόν. Ε, ε, εδώ λοιπόν... Όταν και ένα ευρώ να μπει παραπάνω στο Εθνικό Σύστημα Υγείας θα είναι όφελος για την κοινωνία. Εδώ δεν είναι για ένα ευρώ. Εδώ ε, μιλάμε πλέον για την ανάγκη να υπάρξει μια, ίσως και να είναι μια αφορμή θα πω εγώ, για μια ουσιαστική ενίσχυση του Εθνικού Σύστηματος Υγείας. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος σε μια και συγκρινόμαστε τότε στις μέρες, με τους Ευρωπαίους, με, με, τις ευρωπαϊκές χώρες σε θανάτους, κάνουν μια μακάβρια σύγκριση. Για να δούμε λοιπόν και μια σύγκριση σε σχέση ποσοστία θα πω εγώ, όχι ποσοτικά, γιατί προφανώς έχουν μεγαλύτερου προπολογισμού από εμά στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γερμανία, πόσο δε μάλλον, σε ποσοστό του ΑΕΠ, ο μέσος ευρωπαϊκός χώρος είναι 6% αν δεν κάνω λάθος. Εμείς δίνουμε 100 του ΑΕΠ σε δαπάνε για την δημόσια υγεία. Και βεβαίω και πώ θα επιμεριστούν αυτέ οι δαπάνε, πώ θα ενισχυθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία, πώ θα δημιουργήσει κίνητρα για να βρίσκει γιατρού. Γιατί δεν είναι μόνο να κάνει προσλήψει, 4... που δεν κάνει η κυβέρνηση βέβαια, σήμερα, βέβαια. αλλά είναι και πώ θα δώσει κίνητρα σε γιατρού να έρθουν να να στελεχώσουν τα δημόσια νοσοκομεία. Εγώ βρέθηκα ω πρωθυπουργό σε χώρε κεντρική Ευρώπη, όπου πήγαινε στα δημόσια νοσοκομεία και έκπαισε ελληνικά. διότι δηλαδή, χιλιάδε Έλληνε γιατροί, και στη Γερμανία και στη Σουηδία και στη Μεγάλη Βρετανία, είναι ε, νέοι επιστήμονε που, αν είχαν κίνητρα και, και οικονομικά, αλλά και εξέλιξη ε, επαγγελματική και ε, επιστημονική, θα ήταν σήμερα εδώ και θα δίναν τη μάχη μαζί μα. Κλείνω με το Εμβόλιο. Ε, Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι ε, καλώς να έρθει, μην είμαστε μίζεροι. Αλλά ωστόσο πρέπει να, να συμφωνήσουμε όλοι ότι δεν θα είναι το τέλος της πανδημίας. Και θα είναι λάθος, άλλο ένα επικοινωνιακό λάθος της κυβέρνησης αν ε, προκειμένου να φύγει από τη δύσκολη στιγμή τώρα θεωρήσει ή αναδείξει, αναπαράξει ότι είναι το τέλος της πανδημίας. Να ξεκινήσω όμως από το βασικό. Εμείς θα πρέπει να δώσουμε το στίγμα ως δημόσια πρόσωπα, ως ε, ε, στην πολιτική, στην υγεία, ε, να πείσουμε τους ε, συμπολίτε μας να εμβολιαστούν. Διότι αν δεν γίνει ούτε αυτό, ε, θα χάσουμε ένα εργαλείο. Δεν ισχυρίζομαι ότι είναι το τέλος κάθε άλλο, αλλά είναι ένα εργαλείο. Μέχρι όμως να, να πάμε εκεί, να έχουμε στο μυαλό μας τούτο. Ακόμα και αν το Γενάρη ξεκίναγε ο εμβολιασμός στη χώρα μας, μακάρι να γίνει, ε, μετά τα φώτα να ξεκίναγε μαζικά ο, ο εμβολιασμός, με βάση τους ειδικού, θέλουμε έξι μήνες για να εμβολιαστεί όλος ο πληθυσμός. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι το εμβόλιο ε, για να μπορέσει να... Ε, αποκτήσει ανοσία αυτός που θα το δεχθεί θέλει τουλάχιστον 45 μέρες ένα μήνα ανάμεσα στην πρώτη και στην δεύτερη δόση και 15-20 μέρες για να α, λειτουργήσει στον οργανισμό αυτό σημαίνει πρακτικά να το πω ότι θέλουμε γύρω στους 8 μήνες τουλάχιστον, τουλάχιστον. άρα, άρα ε, το εργαλείο αυτό θα είναι χρήσιμο στη, στη λογική της ανοσία αγέλης από το Σεπτέμβριο και μετά. Η θα αλλιώ. Και το ερώτημα το μεγάλο είναι αυτό το διάστημα τι γίνεται. Αυτό το διάστημα θα πρέπει να συνεχίσουμε να παίρνουμε προφυλάξει. Αυτό το διάστημα θα πρέπει ε, να μην ξαναπάμε σε τρίτο ή τέταρτο κύμα παράλληλα με τον εμβολιασμό. Αυτό το διάστημα θα πρέπει να δούμε πώς θα μειωθεί ο αριθμός των συμπολιτών μας που θα πεθαίνουν σε μεθ, διότι θα. Πρέπει να εγκρίνουμε έστω και πειραματικά ε, κάποιες, ε, κάποιες, φα, κάποια φαρμακευτικά ε, σκευάσματα ή ε, εν πάση ε, να δούμε τι γίνεται και στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ή της Ευρώπης. Ε, αυτό το διάστημα θα πρέπει να υπάρξει επιδημιολογική επιτήρηση. Αυτό το διάστημα θα πρέπει να ενισχυθεί το ΕΣΥ και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και ο ΕΟΔΗ και τα τεστ και όλα αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα. Αν όλα αυτά δεν γίνουνε και μείνουμε στην εύκολη λύση το ότι θα έρθει το εμβόλιο και θα σωθούμε, θα είναι άλλο ένα εγκληματικό λάθο στα τόσα που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Εγώ αυτό το συμπέρασμα βγάζω και κλείνω με αυτό. αδίαστα. Γιατί πιστεύω ότι η συζήτηση έβγαλε πολλά συμπεράσματα, ίσω να μην τα συνόψησα όλα εγώ, αλλά νομίζω ήταν πάρα πολύ χρήσιμο.